Μπρος. Κύριε Σιάντη, σας ζητούν στη ρεσεψιόν. Ποιος είναι? Μια κοπέλα. Καλησπέρα. Εδώ μένετε? Εδώ. Άκουσα που το λέγατε στον αδερφό μου. Έφυγα από το σπίτι. Και ξέρετε γιατί? Θέλω να με παντρέψει με το ζόρι. Δεν με πιστεύετε ότι έφυγα? Πώς σας πιστεύω, αλλά... Τότε γιατί γελάτε? Δεν γελάω. Δεν θα ξαναπάω. Ποτέ? Ποτέ. Καλά, και ο αδερφός σας, δεν σας νοιάζει που θα στεναχωρηθεί? Όχι. Εκείνος νοιάζεται για μένα. Καθίστε. Σιγαράκι? Όχι, ευχαριστώ. Για να θέλει να σας παντρέψει, είπα να πει πως νοιάζεται. Με το ζόρι? Όχι βέβαια, αλλά... Γιατί δεν τον θέλετε, είναι μεγάλος? Όχι, δεν είναι μεγάλος, αλλά... Δεν τον ξέρω. Δεν τον αγαπάω. Αγαπάτε κάποιον άλλον? Όχι, όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Απόψε του είχαμε τραπέζι στο σπίτι. Δεν ήθελα να του ανοίξω. Τότε ο αδερφός μου ήρθε και με χτύπησε. Άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Νομίζω πως και εσείς έχετε άδικο. Το προσβάλλατε μπροστά στον άλλον. Έπρεπε να καθίσετε απόψε στο τραπέζι και αργότερα, αύριο, όταν θα μένατε μόνοι, θα το συζητούσατε καλύτερα. Έτσι. Φοβάμαι να γυρίσω. Θα πάμε μαζί. Άλλωστε θα έρχομαι κι εγώ σε λίγο. Θέλω τον αδερφό σου. Πρέπει κάτι να του πω. Ψέματα λέτε. Όχι, αλήθεια λέω. Γιατί σας χτύπησε? Έτσι έπρεπε. Φοβήθηκα εκείνη την ώρα. Τα χάσα. Πάντως δεν είσαστε εντάξει. Γιατί? Αφού σας λέω δεν θέλω να πάω σπίτι μου. Καλά. Πάμε απόψε που είναι περασμένη η ώρα. Και αύριο, αν ξαναφέρει το γαμπρό, τότε ξαναφεύγεις.